Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Μαζί μου στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης είναι ο κύριος Άρης Αμανατίδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης με την παράταξη Δημοτική Συνεργασία. Καλησπέρα σας κύριε Αμανατίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την αποδοχή της και στο ξεκίνημα θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για εσάς. Θα ήθελα επί της ουσίας να συστηθείτε στους τηλεθεατές μας. Ποιος είναι ο Άρης Αμανατίδης? Ονομάζομαι Αμανατίδης Αριστίδης, στους γνωστούς μου Άρης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και πλέον μεταπτυχιακός φοιτητής στο σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικών έργων. Και πώς πήρατε την απόφαση, κύριε Αμανατίδη, να ασχοληθείτε με τα κοινά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό το οποίο σας έδωσε όθηση, έτσι ώστε να κάνετε ένα πρώτο βήμα, όπως το αντιλαμβάνομαι, στον αυτοδιοικητικό στίβο? Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκινάει μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Συγκεκριμένα ήμουνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποντίων Μενεμένης. Πάντα κοντά στην παράδοση ως μουσικός, συνεχίζω ακόμα και τώρα. Παίζω νταούλι στο Ποντιακό Σύλλογο Αγίου Νεκταρίου Δεντροποτάμου και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος των Αμπελοκήπων. Επομένως ήρθε η απόφαση με φόντο τι, με στόχο μάλλον τι? Πάντα ήμουν κοντά στις διοργανώσεις, στα δρόμενα που κάνανε οι συλλόγοι. Οπότε από εκεί έχω κάποια εμπειρία για να μπορέσω να ασχοληθώ και με τα κοινά του Δήμου μας. Θέλω να βλέπω τα προβλήματα και να τα λύνω, να είμαι ενεργός πολίτης και αυτό λέω και στους φίλους μου που εντάξει κάποιοι με αποθάριναν στο να κατέβω, με λένε πού πας να μπλέξεις. Πού πας να μπλέξεις και για ποιο λόγο. Εσύ που πας με το σταυρό στο χέρι, εγώ που πάω με το σταυρό στο χέρι, θέλω να ακούω τον πολίτη, να υπάρχει δηλαδή μια επικοινωνία. Πρέπει ο Δημοτικός Σύμβουλος, κατά την άποψή μου και τη σκέψη τη δικιά μου, δεν μπορεί να βρίσκεται παντού ο Δήμαρχος, γι' αυτό έχει και τους Δημοτικούς του Συμβούλους. Σαφώς. Με τη σειρά τους, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το λαό που τους ψηφίζει και θα πρέπει να είναι και μετά τις εκλογές σε επικοινωνία μαζί τους, να ακούνε τα προβλήματά τους και να μπορούν να τα μεταβιβάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να λύνονται τα προβλήματα του Δήμου. Τώρα πάμε, ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Είναι πάγιες ανάγκες των δημοτών για να καλυτερεύσουμε τη ζωή τους. Νομίζω πάντα σε πρώτο πλάνο είναι και η καθημερινότητα, κύριε Αμανατίδη, αν μη τι άλλο. Πριν πάμε στα του Δήμου όμως, θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να συμπορευτείτε συγκεκριμένα με τον κύριο Κυρίζογλου και πώς βεβαίως έγινε η επαφή, η επικοινωνία σας. Την επιλογή δεν την έκανα εγώ, αλλά ο κόσμος. Εδώ και 20 χρόνια ο κόσμος στηρίζει τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου. Οπότε έτσι αποφάσισα, από κοινού ήταν η απόφαση να με συμπεριλάβει στο δημοτικό, στο ψηφοδέλτιό του. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι τα συστατικά της επιτυχίας της δημοτικής συνεργασίας. Τα συστατικά της επιτυχίας πιστεύω ότι είναι και απόρρια των εργαζομένων του Δήμου. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται καλή δουλειά στην καθαριότητα, καλή δουλειά στον πολιτισμό. Μπορούμε να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτό τα το μήνα. Χαλκίδια, τα αναφέρεστε. Χαλκίδια αφιερωμένα στο Γιάννη Χαλκίδη, τον αγωνιστή που ήταν από τους Αμπελόκηπους. Να δω λίγο τις ημερομηνίες και να τις αναφέρω. Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου, σαφώς. Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου για τις πολιτιστικές διοργανώσεις, κύριε Αμανατίδη, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, επειδή είστε πολλές φορές και μέρος των διοργανώσεων. Θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχει προσέλευση κόσμου, υπάρχουν ηλικιακά όρια, έρχονται άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, αγκαλιάζουν τις εκδηλώσεις? Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Για μένα πιστεύω πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις μικρότερες ηλικίες, στους εφήβους συγκεκριμένα. Mm-hmm. Δηλαδή οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στους συλλόγους, οι έφηβοι εκεί γυμνάσιο, λύκειο,
έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ναι, υπάρχει μια αποστροφή, ίσως τα λέγατε τώρα, συγκριτικά με παλαιότερα ενδεχομένως. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Θα ήθελα να αναφερθούμε στα Χαλκίδια όμως, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση. Τι αναμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα? Εκδηλώσεις είναι από ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από τις 3 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, όπως αντιλαμβάνομαι. Ναι. Επομένως, καλύπτεται χρονικά ο Δημότης και ο επισκέπτης. Βέβαια, σε όλες τις πλατείες των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Τη Δευτέρα έχουμε τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο στράτο Διονυσίου, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Στάδιο των Αμπελοκήπων Κωνσταντίνου Καραμαλής, που θα τραγουδήσουν η γη του, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής, και μαζί τους θα είναι και η Αγνή Καλουμένου. Στη συνέχεια αυτού του μήνα έχουμε στις 8 με 11 Σεπτεμβρίου μια διοργάνωση τριών συλλόγων του Δήμου μας, της Ένωσης Ποντίων Μενεμένης, του Θόδωρου Γαβρά και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στις 8 με 11 Σεπτεμβρίου, τα Σταυρίτικα όπως τα ονομάζουν. Αργότερα 15 με 17 νομίζω είναι της Ένωσης Ποντίων Αμπελοκήπων, και 22 με 30 Σεπτεμβρίου έχουμε το Καντίν Φέστιβαλ, που πέρυσι έγινε το πρώτο. Είναι το δεύτερο. Και φέτος, ναι, είναι το δεύτερο, και νομίζω ότι θα αποτελέσει θεσμό, κυρία Μανατίδη, και αυτό διότι ήταν πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα τα οποία εκπέμφθηκαν την περσινή χρονιά. Οπότε, όταν κάτι ο κόσμος το ζητάει, νομίζω ότι και η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να το αρνηθεί. Όσον αφορά τις περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ώρες, για τους συντελεστές, για τα δρόμενα, μπορεί ενδεχομένως όποιος μας παρακολουθεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Δήμου. Ακριβώς. Υπάρχουν πληροφορίες. Ακριβώς, υπάρχει στη σελίδα του Δήμου. Και θα ήθελα τώρα να εστιάσουμε στην προεκλογική περίοδο. Σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αδειάζει η κλεψίδρα, αναφέρομαι στις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου, και θα ήθελα να μου πείτε πώς εξελίσσεται για εσάς προσωπικά η προεκλογική περίοδος. Αν έχετε επαφές με τους δημότες, τι σας λένε ενδεχομένως, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο? Τα μηνύματα, όπως σας είπα και πριν, είναι θετικά. Αυτό που λαμβάνω εγώ, ας πούμε, θέλω να έχω επικοινωνία με τον κόσμο. Πριν 3 μέρες με πήρε ένας φίλος και με παρουσίασε ένα πρόβλημα, και το λέω σε ευχαριστώ πολύ που με πήρες τηλέφωνο, που μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, είδες ότι είμαι υποψήφιος, έκανα κάποιες γνωριμίες, ας πούμε, στο Δήμο, και με πήρες τηλέφωνο για να μου πεις ένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να κάνει ένας ενεργός πολίτης. Εγώ πριν 2 μήνες, την ημέρα των εκλογών συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα είδα έναν φωτεινό σηματοδότη με καμένη λάμπα. Έχουν αλλαχτεί οι σηματοδότες στο Δήμο μας, αλλά ένας ενεργός πολίτης πρέπει να αναφέρει το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να παραμελούμε τα προβλήματα. Α, καμένη λάμπα, δεν κάνουν καλή όλο δουλειά. Όλο και κάποιος θα το δει και θα το πει. Πρέπει και ο ένας να πετάει το μπαλάκι στον άλλον, λέτε. Και μία φορά να πάρουμε τηλέφωνο και 2 φορές να πάρουμε τηλέφωνο για να λύνονται τα προβλήματα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Μπορεί, πιστεύετε, ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, να εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών τους δημότες, έτσι ώστε να είναι περισσότερο ενεργοί σε τέτοιου είδους ζητήματα και να τους κάνει να καταλάβουν ότι όλο αυτό λειτουργεί προς όφελός τους? Το λύσιμο του προβλήματος εδώ είναι η μόρφωση και η εκπαίδευση για μένα. Mm-hmm. Πρόσφατα ήμουνα 6 μήνες στην Αθήνα, περνούσα μια εκπαίδευση σχετικά με την εργασία μου. Γύρισα όλη την Αθήνα και με το κινητό μου τηλέφωνο και με ένα ηλεκτρικό πατίνι, και πήγα και τραβούσα ό,τι ωραίο έβλεπα. Ναι. Για να μπορέσουμε να παραδειγματιστούμε από κάποια τεχνικά έργα, από συγκεκριμένα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά, να μάθουν την κυκλοφορία. Και πόσο σημαντικό, γιατί θα αποτελέσουν τους αυριανούς ενήλικες, και δυστυχώς έχουμε βρεθεί πολλάκι αντιμέτωποι με κακές οδηγικές συμπεριφορές στο δρόμο, έτσι. Ναι, δεν... Μπαίνουν οι βάσεις, λέτε, κυρία Μανατίδη, όπως πρέπει το καταλαβαίνω. Πρέπει να μπουν οι βάσεις από μικρή ηλικία, εννοείται. Πιστεύετε ενδεχομένως ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, δεν το γνωρίζω κιόλας, έχει το χώρο έτσι ώστε να υποδεχτεί ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής? Θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος. Χώρους ο Δήμος δεν έχει δώσει αυτά τα τελευταία 20 χρόνια που βγαίνει ο κύριος Λάζαρος Κυρίζοχλου,
δεν έχει χαθεί κομμάτι γης. Ίσα-ίσα αποκτάει και περισσότερα κομμάτια γης, οπότε πρέπει να βρεθεί, κατά την γνώμη μου, να γίνει δηλαδή μια πρόταση, μια συζήτηση για ένα τέτοιο πάρκο. Υπάρχει λοιπόν αξιοποίηση των χώρων οι οποίοι υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνομαι, κυρία Μανατίδη, και βεβαίως δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι όχι μόνο η περιοχή των Αμπελοκήπων και της Πενεμένης, αλλά ολόκληρη η Θεσσαλονίκη αναμένει πώς και πώς το κολυμπητήριο. Ναι, το ξέρατε ήδη. Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά αναμένει με ανυπομονησία πάρα πολλοί κόσμος, και μάλιστα θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως ένας μοχλός ανάπτυξης, αλλά και ως ένας μοχλός προσέλκυσης κόσμου. Αναφέρομαι στον αθλητικό τουρισμό, βεβαίως, κυρία Μανατίδη. Νομίζω ότι θα εισάγει κάτι καινούριο στην περιοχή όλο αυτό. Είναι ένα έργο πνοής, όχι μόνο για τους Αμπελόκηπους και τη Μενεμένη, αλλά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα για μένα. Έχει βγει η υπουργική απόφαση, έχει περαστεί στο ΦΕΚ 20 Μαΐου, νομίζω, αυτής της χρονιάς. Θα περιέχει δύο κλειστά κολυμπητήρια, ένα πατήρα 10 μέτρων και ένα ανοιχτό τύπου κολυμπητήριο. Επίσης θα είναι ενεργειακά αυτόνομο. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξεχνάμε και τα όσα βιώσαμε πέρυσι το χειμώνα με την ενέργεια, με την κρίση, με όλα αυτά τα οποία απασχόλησαν την χώρα μας και όχι μόνο, απασχόλησαν την Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, κυρία Μανατίδη, ως ένα άλλο μήνυμα προς τους τηλεθεατές μας, γιατί να σας ψηφίσει κανείς, τι διαφορετικό φέρνει η δική σας υποψηφιότητα? Αρχικά κατεβαίνω πρώτη φορά, δεν ήμουνα ποτέ κομματικοποιημένος σε κάποια παράταξη. Αντιθέτως, ήμουν πάντα πολιτικοποιημένος. Έχω αρκετή όρεξη, μεράκι. Και θα δεσμεύομαι να υπηρετήσω με όλες τις ικανότητές μου, τις γνώσεις μου, με πρόγραμμα. Το έργο μεράκι, που επιτελεί, όπως το αντιλαμβάνομαι. Και μεράκι, το έργο που επιτελεί πολύ καλά ο Δήμος μας. Αποδεδειγμένα, θα έλεγα, άλλωστε η ψήφος των πολιτών τα δείχνει όλα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει προσέλευση στις κάλπες? Πώς το βλέπετε? Θέλω να υπάρξει προσέλευση στις εκλογές και από άτομα νεαρής ηλικίας. Υπάρχει σήμερα ενδιαφέρον από τους νέους για την πολιτική, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τα κοινά γενικότερα? Οι νέοι είναι απογοητευμένοι. Θέλει πείσμα. Εγώ αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι από το πείσμα μου. Το ποντιακό που λένε, το Ινάτι. Γι' αυτό και κατεβαίνω, για να... έχω όνειρα. Μπορεί κάποιος να με πει ονειροπόλο, αλλά δεν το βάζω κάτω. Θα συνεχίσω και να μην είναι το αναμενόμενο το αποτέλεσμα των εκλογών για μένα. Πάλι θα συνεχίσω να βοηθάω και να είμαι ενεργός πολίτης. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα το οποίο εκπέμψατε σήμερα, κυρία Μανατίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα σας και βεβαίως καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα. Παραμένετε όλοι συντονισμένοι. Επανερχόμαστε σε λίγο.